Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου με το εξής ζήτημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στους δρόμους της Αθήνας, στο Υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, γονείς τους, διαμαρτύρονται και διεκδικούν. Και έχουν δίκιο. Και ξέρετε ότι έχουν δίκιο. Ενώ κρατάτε ένα χρόνο κλειστά τα πανεπιστήμια, χθες η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο νομοσχέδιο που κάλλιστα θα μπορούσε να έχει τίτλο «Νέοι φραγμοί στη μόρφωση για τα παιδιά του λαού μας και ένταση της καταστολής στα πανεπιστήμια». Και μόνο το γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο το παρουσίασαν από κοινού και Ραμαίος και Χρυσοχοΐδης αποδεικνύει το αντιδραστικό του περιεχόμενο. Η αντίληψή σας ότι η ένταση της καταστολής θα περιφρουρήσει την ακαδημαϊκή ελευθερία είναι τουλάχιστον για γέλια. Μήπως καλύτερα θα έπρεπε να βάλετε τους ειδικούς φρουρούς να βρουν τους χρυσαυγίτες που κρύβονται. Λέμε τώρα. Το πρόβλημα είναι η ποινικοποίηση της συλλογικής διαδικασίας, η αστυνόμευση στα πανεπιστήμια. Για να μην θυμηθώ πως κάρτα φοιτητή δείχναμε στο χωροφύλακα όσοι από μας ήμασταν φοιτητές στα χρόνια της Χούντας. Είναι άδικο, αντιδραστικό, η πανεπιστημιακή λειτουργία να βρίσκεται συνεχώς υπό παρακολούθηση. Είναι άδικο και αντιδραστικό να ταυτίζονται οι συλλογικά αποφασισμένες μορφές πάλης του φοιτητικού κινήματος από τους φοιτητές, από τους εργαζόμενους, από πανεπιστημιακούς με τις παραβατικές συμπεριφορές. Είναι άδικο να μπαίνουν επιπλέον φραγμοί στις σπουδές των νέων που αναγκάζονται να δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Είναι άδικο και αντιδραστικό να ανακοινώνεται αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στα ΑΕΗ, βάζοντας περισσότερα εμπόδια στα παιδιά, να περιορίζεται τις επιλογές των μαθητών. Υποκρίνεστε ότι σας ενδιαφέρει το μορφωτικό τους επίπεδο, αλλά το λύκειο το έχετε καταντήσει εσείς και οι προηγούμενοι ψυχοφθόρο εξεταστικό κέντρο. Το ότι δεν βάλατε τον περιορισμό των επιλογών για τους σημερινούς μαθητές της τρίτης λυκείου δείχνει ξεκάθαρα ότι φοβηθήκατε αντιδράσεις. Δείχνει και τη δύναμη άλλωστε που έχουν οι ίδιοι αγώνες της νεολαίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι το άδικο δεν θα στεριώσει, γιατί υπάρχουν αγώνες, υπάρχουν συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, υπάρχει το ΚΚΕ, η ΚΝΕ, άλλοι αγωνιζόμενοι μέσα στο κίνημα. Ο λαός και η νεολαία δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Κάτι παραπάνω ξέρει και ο κύριος Υπουργός Προπό. Τα μέτρα αυτά θα μείνουν τελικά στα χαρτιά, θα μείνουν ανενεργά. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέμε.